για τις επιχειρηματικές δυνατότητες των γυναικών που δραστηριοποιούνται στο Βόρειο Αιγαίο, καθώς και για άλλα σημαντικά γυναικεία ζητήματα, συζήτησαν γυναίκες από το χώρο της αυτοδιοίκησης με τη συμμετοχή του Συνόλου των Γυναικείων Αγροτουριστικών Συνεταιρισμών της Λέσβου. Σήμερα στόχος μας ήταν να ενημερώσουμε όλες τους γυναικείους συνεταιρισμούς αλλά και όλες τις γυναίκες να αξιοποιήσουν στην σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία όλες εκείνες τις ευκαιρίες οι οποίες θα δοθούν μέσα από προγράμματα των Υπουργείων αλλά και μέσα από τις πολιτικές τις οποίες θα εφαρμόσει η κυβέρνηση από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας, να τις εφαρμόσουν, να τις αισθανθούν στην καθημερινή τους ζωή. Προγράμματα τα οποία αφορούν την κοινωνική επιχειρηματικότητα, που συνιστά, θα έλεγα έτσι, ένα καινοτόμο για την χώρα μας εργαλείο ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας από τα κάτω, που θα είναι, θα έλεγα, συμπληρωματική προς τους συνεταιρισμούς, θα δώσει τη δυνατότητα ενδεχομένως μετασχηματισμών θετικών ώστε να αξιοποιήσουν νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, συμβουλευτική υποστήριξη, δυνατότητες τυποποίησης και marketing των προϊόντων τους προκειμένου να αξιοποιήσουν καλύτερα τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα. Στην ημερίδα που διοργάνωσε η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στο Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιοργίας στην Αγία Παρασκευή της Λέσβου, η Γενική Γραμματέας Ισότητας παρουσίασε για πρώτη φορά το κυβερνητικό πρόγραμμα για την ισότητα. Ένα πρόγραμμα το οποίο είναι πρόγραμμα τετραετίας με πολλά έργα συγκεκριμένα για την πρόθεση της ισότητας των φύλων, περιλαμβανομένης και της καταπολέμησης και αντιμετώπισης της βίας κατά των γυναικών. Με το πρόγραμμα αυτό ιδρύουμε συμβουλευτικά κέντρα στις περιφέρειες όλης της Ελλάδας, στις πρωτεύουσες των περιφερειών και ξενώνες για τα θύματα της βίας κατά των γυναικών. Στην Πέτρα της Λέσβου, αρχές της δεκαετίας του 80, δημιουργεί το πρώτος γυναικείος αγροτουριστικό συνεταιρισμό στην Ελλάδα, ενώ μέχρι σήμερα, σε ολόκληρο το νησί, δραστηριοποιούνται 12 γυναικείοι συνεταιρισμοί.